Εάν τυχόν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος και μπορεί να αξιοποιηθεί φέτος και πρέπει να αξιοποιηθεί γιατί η κρίση είναι εδώ ή μπορεί να είναι πολύ πιο έντονη το επόμενο δίμηνο, οφείλει η πολιτεία να είναι μπροστά αξιοποιώντας τον δημοσιονομικό χώρο. Με τις αναφορές που κάνατε πριν από λίγο για το υψηλό έλλειμμα, ουσιαστικά βάζετε φρένο στα όποια σενάρια είχαν δει το φως της δημοσιότητας για διανομή μερίσματος ανάπτυξης, όπως το χαρακτηρίζετε, στο τελικό σχέδιο μάλλον που θα κατατεθεί σε λίγες μέρες. Να περιμένουμε κάποια έκπληξη, υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάποιες παροχές σε συγκεκριμένους κλάδους της ευρύτερης οικονομίας. Ή κοιτάτε και προς τη διεθνή κοινότητα και συνεχίζετε μια σταθερή δημοσιονομική πολιτική με αυτοσυγκράτηση για όλους τους λόγους που αναφέρατε νωρίτερα. Κοιτάξτε, δεν θα μπορούσα να πω για αυτοσυγκράτηση όταν το πρωτογενές έλλειμμα είναι 7,3%. Δεν ήταν επιλογή μας να είναι 7,3%, αλλά η οικονομία έχει μια δυναμική. Και αυτή η δυναμική ακολουθεί την δυναμική των κρίσεων που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα. Δεν θα θέλαμε να έχουμε πυρκαγιές, δεν θα θέλαμε να έχουμε ενεργειακή κρίση, θα θέλαμε να έχει τελειώσει η πανδημία, άρα ουσιαστικά το έλλειμμα να ήταν χαμηλότερο. Έπρεπε όμως και ορθώς το Υπουργείο Οικονομικών να χτίσει αυτό το δίκτυο ασφαλείας για να βοηθήσει την οικοκυριακή και επιχειρήσεις. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν θα πω για εκπλήξεις, θα πω ότι όλα θα εξαρτηθούν από την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών. Έχουμε λίγες μέρες μπροστά για την κατάθεση του προπολογισμού. Έχουμε λίγες μέρες μπροστά, αλλά ακόμα δεν γνωρίζουμε ακριβώς τις δυνατότητες που υπάρχουν και το πώς αυτό μεταφράζεται σε έναν μόνιμο δημοσιονομικό χώρο ή μη μόνιμο δημοσιονομικό χώρο. Το πω διαφορετικά. Εάν τυχόν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος και μπορεί να αξιοποιηθεί φέτος και πρέπει να αξιοποιηθεί γιατί η κρίση είναι εδώ ή μπορεί να είναι πολύ πιο έντονη το επόμενο δίμηνο, οφείλει η πολιτεία να είναι μπροστά αξιοποιώντας τον δημοσιονομικό χώρο. Πιθανόν αυτό να μπορεί να γίνει με μέτρα τα οποία να είναι βραχυπρόθεσμα, δηλαδή για φέτος. Αυτό σημαίνει ότι του χρόνου αυτά τα μέτρα θα έχουν μηδενικό αποτύπωμα. Άρα θα έχεις δημοσιονομική προσαρμογή. Είναι διαφορετικό να μιλάμε για τέτοια είδους μέτρα και διαφορετικό να μιλάμε για μια παρέμβαση που θα συνεχίσει και το 2022 ή πιθανόν και άλλα χρόνια, γιατί τότε δεν έχεις δημοσιονομική προσαρμογή. Αυτά τα μέτρα είναι πολύ πιο δύσκολο να υλοποιηθούν. Το πω πολύ απλά. Άλλο οι μειώσεις φόρων που έχουμε κάνει σε επιχειρήσεις, στα φυσικά πρόσωπα, στην προκαταβολή φόρου, που είναι μόνιμα μέτρα, και άλλο η εισφορά αλληλεγγύης, η κατάργησή της για 2 χρόνια για τον ιδιωτικό τομέα ή οι ασφαλιστικές φορές για 2 χρόνια. Αυτά είναι για 2 χρόνια. Θέλουμε να μονιμοποιηθούν, αλλά θα εξαρτηθεί από τον μόνιμο δημοσιονομικό χώρο που θέλουμε να δημιουργήσουμε από το 2022 και μετά. Συμπέρασμα. Η οικονομία έχει μια δυναμική. Η δυναμική της οικονομίας ακολουθεί τη δυναμική των κρίσεων. Εάν χρειαστεί και έχουμε το δημοσιονομικό περιθώριο, θα συνεχίσουμε να βοηθάμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Άρα αντιλαμβάνουμε ότι το αφήνεται ανοιχτό, εφόσον υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο, να υπάρξει μια παροχή προσωρινή ανακούφισης, ελάφρυνσης ή των ασθενέστερων ή κάποιων που έμειναν εκτός. Τα 2 τελευταία χρόνια δεν έχω αποκλείσει ποτέ κανένα ενδεχόμενο. Γιατί έχουμε μάθει ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών να ζούμε με κρίσεις. Όταν συνεπώς ζούμε με κρίσεις, τις οποίες δεν ξέρουμε την ένταση και την έκταση. Βλέπετε, προηγουμένως μου θέσατε εσείς το ερώτημα για έξαρση του κορονοϊού. Ο συνάδελφός σας μου έθεσε το ερώτημα για έξαρση της κρίσης στο πεδίο της ενέργειας. Όταν συνεπώς δεν έχουμε όλα τα δεδομένα, όχι με ευθύνη της πολιτείας, αλλά γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση πανευρωπαϊκά, εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω κανένα ενδεχόμενο. Το μόνο όμως που ισχυρίζομαι είναι ότι όλα θα εξαρτηθούν και από τον δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο προσδοκούμε να δημιουργήσουμε. Και έτσι συνδυάζεται αυτό και με το προηγούμενο ερώτημά σας. Εάν μιλούσαμε πριν από κάποιους μήνες, κάποιο χρονικό διάστημα, δεν θα μου λέγατε για τα 500 εκατομμύρια για τις πυρκαγιές.